Σύμφωνα με το υπαριθμό 271 του 2023 συνημμένο έγγραφο, το Εκκλησιαστικό Γεροκομείο 20 Ευγυρία Ο Άγιο Νεκτάριο στη Ιερά Μητροπόλαιο Κόκκινη Σύρου, πραγματοποιεί πρόγραμμα σύτηση αστέγων, αλλοδαπών, εξαρτημένων ατόμων και απόρρων στη Δημοτών. Σύμφωνα με το ανωτέρο σχετικό, το 2022 διανεμήθησαν ημερησίω 450 μερίδε φαγητού σε συνανθρώπου μα, οι οποίοι είχαν ανάγκη μέρημνας και το έτος 2023 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσεως και της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία ανέβασε τα ποσοστά ανεργίας στα ύψη, αυξήθηκε η ζήτηση των παρεχόμενων μερίδων σε 550 με 600 μερίδες μεροσίως. Ομοίως αναμένεται και για το 2024. Το προβλεπόμενο κόστο 12μηνη διάρκεια ανέρχεται σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράση στο ποσό 152.264 και περιλαμβάνει το κόστο των υπαλλήλων, μάγερα και βοηθού μάγερα που απασχολούνται στο συσίτιο και τα τρόφιμα κλπ. αναλώσιμα είδη. Η Ιερά Μητρόπολη πραγματοποιεί καθημερινώς από το 2009 τα συσίτια, ενώ ο Δήμο ΚΟΣ και υποστηρίζει την εν λόγω δράση από το 2011. Επειδή στην τοπική κοινωνία του νησιού μα αποτελεί πεποίθηση του συνόλου των κατοίκων του ότι το πρόγραμμα αυτό στη Ιερά Μητροπόλεω συμβάλλει στην κοινωνική πρόνοια και τη συνοχή τη κοινωνία μα και εν γέννη συμβάλλει στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή όλων των ωφελούμενων στη μα που κάνουν χρήση τη συγκεκριμένη δομή που παρέχεται από το πρόγραμμα, ο Δήμο προτείνει τη χρηματοδότησή του. Συγκεκριμένα προτείνει τη χρηματοδότηση του προγράμματο κατά ποσοστό 80% ω εξή. 152.200 επί 80% ίσον 121.760. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το Δήμο της ΚΟ, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, τμηματικά, αναμίνα, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όπως αναφέρεται και στο συνημμένο σχέδιο χρηματοδότηση το οποίο σα έχει σταλεί. Το υπόλοιπο ποσό, ποσοστό 20%, θα καλύπτεται με μέρημνα του Εκκλησιαστικού Γεροκομείου Οίκο Ευγυρία, ο Άγιος Νεκτάριος της Ιεράς Μητροπόλης Κόκκινης Σύρου. Το 2009 το εκκλησιαστικό γεροκομείο Άγιος Νεκτάριος της Ιεράς Μητρόπολης Κόκκινης Σύρου άρχισε να προσφέρει δειλά τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία. Από το 2011, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, ο Δήμος μας συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα σήτησης από αρρώσεις δημοτών μας, αναγνωρίζοντάς τους μια πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Καθώ ζούμε ομολογουμένω σε χρόνια ιδιαίτερα δύσκολα, η ιερά μας, υπό την καθοδήγηση του του Μητροπολίτη μα, οργανωμένα και συστηματικά, υλοποιεί το πρόγραμμα του Συσυντίου για τι ανάγκε απόρρων και ανήμπορων συμπολιτών μα σε καθημερινή βάση. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, προσφέρεται η δυνατότητα σε οικονομικά αδύναμε οικογένειε τη δωρεάν προμήθεια ενό πλήρου γεύματο ζεστό φαγητού. Το να βοηθά έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση αποτελεί μία από τι σημαντικότερε ενέργειε που μπορεί να πράξει ένα άνθρωπο στη ζωή του. Και αποδεδειγμένα το υλοποιεί η Ερά Μητρόπολη μα. Οφείλουμε λοιπόν να ενισχύουμε το έργο τη. Σα ευχαριστώ και υπερψηφίζουμε. Πολλέ αφήξει τουριστών, υψηλό ΑΕΠ. Και σε ό,τι αφορά και την ΚΟΚΕΑΝ, να σα θυμίσω και περσινά στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά την ενότητα της ΚΟ, ήμασταν η μία από τις ενότητες του Νοτίου Αιγαίου που είχαμε ε, τέτοια μεγάλη αύξηση των εσόδων εδώ, στην κοινότητα της ΚΟ. Και είχαν βγει και τοπικά ιδιοσογραφικά ε, σελίδες, εφημερίδες κτλ. Και επενούσαν αυτή την κατάσταση. Πώς λοιπόν με τέτοια κερδοφορία και με τέτοια ανάπτυξη τέτοιο μεγάλο αριθμό αφήξεων, τόσα πολλά ξενοδοχεία, απασχόληση, έλλειψη χεριών κτλ. Υπάρχουν στην μα μας 600 μερίδες, λέει. Από τις 180 που πριν από μια δεκαετία και τώρα στο 2024... 600 συνανθρώποι μας να, να φτάνουν στο σημείο να πηγαίνουν στην Μητρόπολη για να στήσουν καθημερινά. Και φανταστείτε και τον αριθμό εκείνων των συνανθρώπων μας που από συστολή, από δεν πάνε, δεν, δεν πηγαίνουν, δεν Α πούμε, ωφελούνται από αυτήν την παροχή. Τι κάνει τώρα ο Δήμο ΚΟ, Εμεί έχουμε πει, η λαϊκή συσπήρωση λέει ότι εκτός την ευθύνη που έχετε, γιατί έχετε τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση με αυτό που ε, εφαρμόζεται για τι εργασιακέ σχέσει ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση μια μέρα κτλ. Εκατότατου μισθού, γιατί δεν μπορείτε να του αυξήσετε, γιατί δεν πάτε κόντρα κτλ. Λέει να φτιαχτούν δομέ δημοτικές δομές με την εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης και με την ανάλογη χρηματοδότηση έτσι ώστε ο Δήμος πραγματικά να παίξει έναν ρόλο τέτοιον συμπαραστάτη αλλά και αρωγού έτσι ώστε όλοι αυτοί που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση να ξαναμπούν πάλι στην παραγωγική διαδικασία, να βρουν δουλειά, να μην είναι άνεργοι και να μην έχουν την ανάγκη κανενό συζητήου. Είχα μία πάγια τακτική, ουσιαστικά μία πάγια θέση ότι με την εκκλησία η οποία έχει και έσοδα ο Δήμος δεν έπρεπε να εμπλέκεται πάρα πολύ στα οικονομικά. Για αυτό το θέμα όμως και το θέμα του συζητήου νομίζω ότι όλη η κοινωνία μας θα συμπράξει και θα συμφωνήσει ότι είναι μία από τις αγαθές και τις πολύ καλές πράξεις της Εκκλησίας η οποία έρχεται ουσιαστικά να καλύψει κενά της πολιτείας όσον αφορά την, τους άπορους συμπολίτες μας και τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφε, κυρία Μακρύ, η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη και δεν, ο, ο πλούτος δεν ισομερίζεται και δεν μοιράζεται ίσα σε όλους. Και δυστυχώς για τον Νότιο Αιγαίο τα έσοδα πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά και δυστυχώς πάρα πολύ, παρόλα τα ψηλά έσοδα, πάρα πολλοί συμπολίτε μα υποφέρουν. Ήθελα λοιπόν να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά όλοι μα το ψηφίζουμε αυτό και από την παράταξή μα. Ελπίζουμε να συνεχίσει. Ελπίζουμε όμω και ευχόμαστε και προτείνουμε και προτρέπουμε τη Δημοτική Αρχή αυτό να μην είναι το κύριο έργο κοινωνική πολιτική στην ΚΟ, αλλά να είναι ένα κομμάτι, να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στο κοινωνικό συσίδιο τη Εκκλησία μα, αλλά να αναπτύξουμε και δικέ μα δράσεις οι οποίες θα βοηθούν και θα ουσιαστικά θα είναι το κύριο έργο της κοινωνικής πολιτικής δεδομένου και ότι η ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ ενσωματώνεται μέσα στο Δήμο και δεν ξέρουμε πώς θα γίνεται αυτή η διανομή των τροφίμων η οποία γινόταν για πάρα πολλά χρόνια και αν δεν απατώμε θα σταματήσει διότι δεν θα υπάρχει ο φορέας ο οποίος θα μπορεί να το κάνει.